Κύριε Κατηφέ, καλό σας μεσημέρι, σας ευχαριστώ. Καλό σας μεσημέρι και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Με το καλό τα παιδιά που επέστρεψαν σήμερα στο σχολείο να καταφέρουν να επαναπροσαρμοστούν. Γνωρίζουμε όλοι ότι ειδικά για τα πολύ μικρά παιδιά είναι σαν να ξαναξεκινάει λίγο το σχολείο. Οι ψυχολόγοι μίλησαν ήδη για χρόνο επανένταξης. Να δούμε λίγο ποια είναι τα προβλήματα, ποια είναι τα ζητήματα μάλλον που έχουν κατά νου και προβληματίζουν τους γονείς. Κοιτάτε, και μόνο το ότι τα σχολεία ανοίγουν με δόσεις που είναι αποτέλεσμα το ότι δεν έχουν ληφθεί ουσιαστικά μέτρα από την κυβέρνηση για το ασφαλές άνοιγμα, και μόνο αυτό διαμορφώνει ανησυχία στους γονείς. Γιατί πολύ σωστά είπατε ότι οι μικροί μαθητές είναι σαν να ξαναξεκινάνε το σχολείο και θέλουν χρόνο προσαρμογής. Αντίστοιχα όμως ισχύει και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το σχολείο δεν είναι μόνο μόρφωση και γνώση, είναι κοινωνικοποίηση, είναι κοινωνική συναναστροφή και ιδιαίτερα στις εφηβικές ηλικίες με τις ιδιαιτερότητες που έχουν. Το βασικό πάντως είναι το ότι οι γονείς σε όλη τη χώρα σήμερα με το άνοιγμα των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και με τη δευτεροβάθμια να μένει, ας με επιτραπεί έκφραση, στον πάγο, έχουν τεράστιες ανησυχίες, γιατί οι γονείς δεν θέλουμε άλλη μια χαμένη χρονιά. Θέλουμε ουσιαστικά μέτρα ώστε τα παιδιά μας να είναι στο σχολείο, γιατί θεωρούμε ότι είναι αναντικατάστατη η διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία και με όλα τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει και δημιουργεί όλο αυτό το διάστημα η τηλεκπαίδευση, με χιλιάδες μαθητές να είναι έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία. Αλλά δυστυχώς τα σχολεία, να το πω έτσι πολύ απλά, στο ίδιο έργο θεατές, τα σχολεία ξανάνοιξαν έτσι όπως ακριβώς είχαν κλείσει. Δεν πάρθηκαν ούτε σε αυτό το δίμηνο ουσιαστικά μέτρα. Δηλαδή, τα σχολεία ανοίγουν με πολλούς μαθητές μέσα σε ένα τμήμα. Με 20-25 μαθητές μέσω όρο μέσα στα σχολεία. Εμείς λέμε ότι οι μαθητές θα πρέπει να αραιώσουν, να είναι λιγότεροι μαθητές στο τμήμα. Αυτό όμως απαιτεί προσλήψεις εκπαιδευτικών. Απαιτεί να αξιοποιηθούν σχολικές αίθουσες που ήδη υπάρχουν κενές. Ούτε αυτό έγινε, που είναι λύσεις, αν το θέλετε, άμεσες και αναγκαίες. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους γονείς τι γίνεται με τα τεστ. Γιατί ξέρετε, τα σχολεία άνοιξαν, αλλά προφανώς μπροστά και σε ένα τρίτο κύμα που, όπως λένε οι επιδημιολόγοι, πιθανά έρχεται, θα έχουμε το ίδιο σκηνικό που είχαμε και πριν κλείσουν τα σχολεία, δηλαδή ανοιχτά σχολεία με εκατοντάδες κλειστά τμήματα λόγω κρούσματος, αλλά οι γονείς πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να ακριβοπληρώνουν τα τεστ. Προτείνεται λοιπόν να γίνουν τεστ μαζικά και να είναι και δωρεάν. Εγώ θέλω να επισημάνω εδώ στις αιτιάσεις σας ότι πάντως, κύριε Κατηφέ, η αρμόδια επιτροπή το αποφάσισε, μάλλον πρότεινε το άνοιγμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και όχι η πολιτική ηγεσία. Υπό την έννοια αυτή πρέπει οι επιδημιολόγοι να αισθάνθηκαν ασφαλείς προτείνοντας το άνοιγμα των σχολείων για τα μικρότερα παιδιά. Κοιτάτε, εμείς λέμε ότι είναι σωστό ότι πρέπει να ανοίξουν, και εμείς λέμε ότι πρέπει να ανοίξουν όλα τα σχολεία. Αυτό λέμε. Και ότι όχι να ανοίγουν με δόσεις, αλλά να πάρθουν μέτρα για να ανοίξουν τα σχολεία. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα σχολεία ανοίγουν και λέμε, για παράδειγμα, ότι ένα ιδιαίτερο μέτρο είναι η διαφορετική προσέλευση των μαθητών σε διαφορετικές ώρες για να μην έχουμε συνωστισμό. Ξέρουμε όμως ότι σε πάρα πολλά σχολεία και στην Αττική αλλά κυρίως στην επαρχία οι μαθητές πηγαίνουν με σχολικά λεωφορεία που συνωστίζονται 50 μαθητές στο ίδιο λεωφορείο. Τι μέτρα έχουν πάρθει για παραπάνω δρομολόγια, για παράδειγμα? Τι μέτρα έχουν πάρθει ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα κενό σε σχολείο, σε προσωπικό καθαριότητα? Όταν φέτος προσλήφθηκαν 9.500 άνθρωποι στην καθαριότητα των σχολείων για πάνω από 13.000 σχολικές μονάδες. Η μισή από αυτούς είναι τετράωροι. Άρα αυτό θέλουμε να πούμε. Ναι. Αυτή είναι η βάση και οι μη μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση που διαμορφώνουν αυτό το υπόστρωμα της μεγάλης ανησυχίας που έχουν οι γονείς. Ή το ζήτημα με τα δωρεάν μέσα ατομικής προστασίας. Ακόμα έρχονται οι μάσκες στα σχολεία, αλλά μάσκες δεν έχουν δοθεί ουσιαστικά στους μαθητές. Άρα εδώ δεν απαιτείται αύξηση των δαπανών στις χρηματοδότησης των σχολικών επιτροπών για αντισηπτικά, για μάσκες, για θερμόμετρα, ώστε να γίνονται θερμομετρήσεις των παιδιών.
Είναι δηλαδή ζητήματα που έχουν να κάνουν, που αν το θέλετε δυστυχώς, φαίνεται ότι και η μόρφωση των παιδιών μας μπαίνει στη μέγενη του κόστος όφελος. Υποτίθεται ότι είναι έτοιμα όμως τα σχολεία όσον αφορά τα αντισηπτικά και τα μέσα προστασίας. Τουλάχιστον θα το δούμε, θα το δούμε. Τώρα είναι η πρώτη μέρα που ανοίξαν, θα το δούμε αυτό. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα, οι δυο μας, να κουβεντιάσουμε και για τα κλειστά σχολεία. Να μου πείτε λίγο πώς βλέπετε ως Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος το ζήτημα της μείωσης της ύλης της τρίτης λυκείου. Νομίζω ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αυτή η κίνηση. Αλλά και πώς βλέπετε το ενδεχόμενο, μάλλον την απομάκρυνση του ενδεχομένου να ανοίξουν σύντομα τα γυμνάσια και λύκεια. Κοιτάτε, η μείωση της ύλης που ήταν ένα αναγκαίο μέτρο, το οποίο και εμείς το διεκδικούσαμε και το διεκδικούσαμε και πέρσι, έγινε και πέρσι, έγινε και φέτος και είναι αντικειμενικό, γιατί σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που καλούνται οι μαθητές της τρίτης λυκείου να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις, σας είπα και πριν ότι είναι πάρα πολλά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τηλεκπαίδευση για αντικειμενικούς λόγους. Mm-hmm. Άρα αυτοί οι μαθητές διαμορφώνεται μια ανισοτιμία. Το ζήτημα δεν είναι μόνο αν θα μειωθεί η ύλη, το ζήτημα είναι ότι κακώς παραμένει κλειστή η δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα για να ανοίξουν τα σχολεία και όταν ανοίξουν τα σχολεία να υπάρχει ειδική μέρημνα για επανάληψη της ύλη. Γιατί ούτε μέσα από την τηλεκπαίδευση πραγματικά περπατάει ουσιαστικά η ύλη από τη μία μεριά και από την άλλη θα πρέπει, αν το θέλετε, να γίνει καλύτερα, να δει η κυβέρνηση καλύτερα και το ζήτημα της τηλεαξιολόγησης. Δηλαδή δεν μπορούν τα παιδιά να αξιολογηθούν για τις επιδόσεις τους μέσα από έναν υπολογιστή. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει παράταση του τετραμήνου, οι μαθητές να επιστρέψουν όσο πιο σύντομα στα σχολεία με όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την υγιεινή και την ασφάλειά τους και με ειδικό πρόγραμμα να έχουμε επανάληψη της ύλης. Όπως εμείς πιθανά βλέπουμε και πώς θα εξελιχθεί η χρονιά με το άνοιξε κλείστε των σχολείων, ακόμα και μείωση της ύλης και στα υπόλοιπα μαθήματα, πιθανά πάλι να μην έχουμε εξετάσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά αυτό δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα. Θέλουμε να δούμε και πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Αλλά κοιτάτε να δείτε, το ζήτημα για τους μαθητές τρίτης λυκείου δεν είναι μόνο αν μειώθηκε η ύλη. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση με κλειστά σχολεία επέλεξε να αλλάξει το σύστημα εισαγωγής. Που είναι ένα σύστημα που ουσιαστικά αποκλεί τους μαθητές από σχολές της επιλογής του. Και εμείς λέμε ότι ειδικά φέτος και με αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, δεν πρέπει να ισχύσει καμία αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Είναι σαφές ότι υπάρχει επιβάρυνση ψυχολογική όσον αφορά και αυτό το άγνωστο πεδίο μέσα σε μια τόσο ρευστή χρονιά με τα προβλήματα στα σχολεία και με την ύλη που ακόμη και οι καθηγητές δήλωσαν ότι δεν μπορεί να προσπελαστεί με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια επάρκεια που θα έχει, ας πούμε, η φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολείο. Αντιληπτές οι ενστάσεις σας. Κύριε Κατηφέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.